πληρώνουν ακόμα και ταξί για να εκτελωνίσουν επαγγελματίες της Ιεράπετρας, αφού το τελωνείο της περιοχής το τελευταίο διάστημα έχει μείνει χωρίς τελωνιακούς υπαλλήλους. Το ταξί, αν έρθει, πρέπει να το πληρώσουν οι ψαράδες. Δηλαδή, για να έρθει ο υπάλληλος από τον Άγιο Νικόλαο, τι κάνετε? Τον πληρώνουμε εμείς. Το ταξιτζί. Ναι, με. Οι ψαράδες ήδη που βάζουν πετρέλαιο. Το ιδιόκτητο τελωνείο της Ιεράπετρας παραμένει κλειστό από τις 31 Ιανουαρίου 2012, ενώ οι υπηρεσίες έχουν μεταφερθεί στον Άγιο Νικόλαο. Επαγγελματίες αλληλείς, αρτοποιοί και καζανάριδες ταλαιπωρούνται, όπως λένε, αφού είναι αναγκασμένοι να διασχίζουν δεκάδες χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουν στον Άγιο Νικόλαο. Ενώ όσοι από αυτούς δεν εκτελωνίζουν και δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους, καλούνται να αγοράσουν πετρέλαιο κίνησης στη διπλάσια τιμή. Επιβαρυνόμαστε με περαιτέρω έξοδα στον ήδη πιεσμένο κλάδο της Αλίας. Αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα. Τώρα τελευταία ειδικά. Σας εξυπηρετούν 2 με 3 φορές το μήνα. Είναι αρκετό αυτό? Δεν είναι βέβαια αρκετό. Στα πιο πολλά σκάφη δεν είναι αρκετό. Γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα χωρητικότητα, δηλαδή να μπορούν να αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες πετρελαίου. Τα περισσότερα καΐκια, τα depósitά τους είναι μέχρι 300 λίτρα μπορούν να πάρουν, τα οποία τους καλύπτουν για 4 μέρες, παραπάνω δεν τους καλύπτουν. Και πρέπει να έχουν και κάποιο υπόλοιπο μέσα στο depósito για κάθε ενδεχόμενο. Άρα πρέπει κάθε 4-5 μέρες να παίρνουν. Δεν μπορείς να τις συγχρονίσεις όλους κάθε 15 να παίρνουν πετρέλαιο. Και με αναγκάζονται να παίρνουν από το ελεύθερο εμπόριο. Αποτέλεσμα να το πληρώνουν σε διπλάσια περίπου τιμή. Επαγγελματίες της περιοχής ζητούν επιτακτικά την άμεση στελέχωση του τελωνίου Ιεράπετρας. Με έναν υπάλληλο μπορεί να βγάλει και να εξυπηρετήσει αυτή την κατάσταση, έστω και αν αυτός ο υπάλληλος έρχεται κατά διαστήματα. Να ξέρουν και οι άνθρωποι ότι μπορούν να εξυπηρετούνται αυτή την περίοδο. Ήδη πάντως το υποστελεχωμένο τελωνείο του Αγίου Νικολάου προσπαθεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Αγίου Νικολάου, της Ελούντας, της Παχιάς Άμμου αλλά και της Ιεράπετρας.